Κύριε Παφίλη, ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Από σήμερα δουλεύουν κανονικά τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, καθώς η απεργία κηρύχθηκε παράνομη και καταχρηστική. Μιλάμε για νίκη της κυβέρνησης και για των εργαζομένων. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η κυβέρνηση για άλλη μια φορά, όπως πάντα, καταφεύγει στην καταστολή την άγρια. Με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που πρέπει κανένας να θυμάται ότι αν θα υπάρχει μια ή δυο εξαιρέσεις, όλες οι απεργίες βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές. Επομένως, η κυβέρνηση επιστρατεύει αυτή τη στιγμή τους απεργούς της ΔΕΗ. Εμείς και η δική μας θέση είναι ότι δεν θα έπρεπε να υπακούσουν, όχι αυθαίρετα και από πάνω, αλλά να γίνουν παντού γενικές συνελεύσεις, να υπάρξει λαϊκή κινητοποίηση και από υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και να πάνε κόντρα σε αυτή την απόφαση. Δυστυχώς όμως ο συσχετισμός δυνάμεων, όπως λέμε, είναι διαφορετικός, δεν πέρασε αυτή η άποψη. Άρα, κύριε Παφίλη, θέτεται ζήτημα πολιτικής ανυπακοής. Ναι, δεν είναι πρώτη φορά. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν και οι ναυτεργάτες έχουν απειθαρχήσει, οι οποίοι επιστρατεύονται πάντα με το που ξεκινάνε την απεργία. Και φυσικά εδώ δεν μπορεί να καταργείται το δικαίωμα των εργαζομένων για την απεργία. Γι' αυτό λέω δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Συμβαίνει με όλες τις κυβερνήσεις. Και του Πασόκ παλιότερα και τώρα όλες αυτές τις μεικτές κυβερνήσεις. Για μας θα έπρεπε το λαϊκό κίνημα, αν είχε και άλλο προσανατολισμό, να συμπαραταχθεί συνολικά μαζί με τη ΔΕΗ, με τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ και θα έπρεπε φυσικά και οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ να απειθαρχήσουν σε αυτή την απόφαση και να ανεβάσουν τις μορφές πάλης. Όμως αυτό δεν πρόκειται να το κάνουν αυτοί που ηγούνται. Και γιατί έχουν, ηγούνται στη ΔΕΗ εννοώ, στο συνδικαλιστικά όργανα, και γιατί έχουν τη φωλιά τους λερωμένη, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια στήριξαν την πολιτική των κυβερνήσεων που έφτασε τη ΔΕΗ ουσιαστικά για να την ιδιωτικοποιεί και ο ελληνικός λαός να πληρώνει τα μαλλιά της κεφαλής του για το ρεύμα, και σήμερα εν μέρη αντιπαρατίθεται για τη μικρή ΔΕΗ και όχι για το συνολικό πακέτο της ιδιωτικοποίησης που έχει ξεκινήσει από το 1999 όμως πιο ουσιαστικά. Κύριε Παφίλη, έχει πέσει στο τραπέζι πρόταση για δημοψήφισμα. Ξεκίνησε μένα από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προτείνει κάτι τέτοιο, βάζοντας φυσικά διαφορετικό πλαίσιο, θέτοντας ζήτημα ιδιωτικοποιήσεων της ΔΕΗ από το 1999 μέχρι σήμερα. Υπάρχει περίπτωση συμφωνίας ανάμεσα στις δύο προτάσεις? Είπα και προηγούμενα και θα επαναλάβω ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει από το 1999. Με μια σειρά νόμους. Είναι 6 περίπου και καταλήγει σήμερα στη μικρή ΔΕΗ. Εμείς λοιπόν σε αυτή την πρόταση που έγινε λέμε ότι ναι, συμφωνούμε να γίνει δημοψήφισμα, αλλά όχι μόνο για τη μικρή ΔΕΗ. Να γίνει συνολικά για το πακέτο της ιδιωτικοποίησης που έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια και όχι μόνο για τη μικρή ΔΕΗ. Γιατί? Γιατί πρώτα απ' όλα όταν λες είμαι κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, αν υποθέσουμε ότι φύγει το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ, η ΔΕΗ είναι ιδιωτικοποιημένη σήμερα, 46% από το 1999. Έχει κοπεί η μεταφορά, είναι γνωστά αυτά. Έχουν τεμαχιστεί η διανομή και η μεταφορά. Επομένως, δεν αλλάζει η κατάσταση. Θα ήταν σαν να συμφωνούσαμε και όσοι προβάλλουν μόνο τη μικρή ΔΕΗ, συμφωνούν ουσιαστικά με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Γιατί τη ΔΕΗ τη λιμένονται σήμερα ιδιωτικά συμφέροντα. Τεράστια ιδιωτικά συμφέροντα. Η ΔΕΗ είναι αυτή που έκοψε το ρεύμα σε 350.000 ανθρώπους. Η ΔΕΗ είναι αυτή που έχει αυξήσει από το 2001 100% τα τιμολόγια για τα λαϊκά νοικοκυριά. Επομένως δεν μπορεί να λες ότι είμαι υπέρ μιας ΔΕΗ που θα είναι δημόσια και να αποκόβεις το πιο ουσιαστικό κομμάτι, δηλαδή τη ιδιωτικοποίηση, που είναι βέβαια και γραμμή τη ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, το ΚΚΕ λέει ναι στο δημοψήφισμα, αλλά με αυτό το περιεχόμενο. Το θέμα του δημοψηφίσματος πάντως άνοιξε ένα διάβλο επικοινωνίας ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα, και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα. Ήταν κάτι τυχαίο? Ναι, αν το συζητούσε, θα έπρεπε να το βάλει ο ίδιος καταρχήν. Και όχι να βάλει μόνο τη μικρή ΔΕΗ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να σταματήσει να παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια, όπως είπα, και να αποφασίσει αν είναι με τον αστιφύλαξ ή με τον χωροφύλαξ. Γιατί δεν μπορεί να είναι και με τα δύο. Αν λοιπόν θεωρεί ότι η ΔΕΗ πρέπει να είναι δημόσια, όπως μπορεί να λέει καμιά φορά, το λέει βέβαια με μισόλογα, να καταθέσει αυτό το πλαίσιο.
ολόκληρο. Δηλαδή από τους νόμους από το 90, το 99, 2001, 2011 και τη μικρή ΔΕΗ. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ας καταθέσει τη δική του πρόταση. Εμείς θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, όπως καταθέτουμε πάντα. Αυτό δεν εμποδίζει για να μαζευτούν οι 120 και να γίνει η συζήτηση και ο καθένας να πάρει τις ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό. Αποκλείεται δηλαδή στο ίδιο κείμενο να δούμε υπογραφές βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος? Μα αυτό όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς πάντα. Ανεξάρτητα αν είχαμε την ίδια θέση στο διατάφτα, καταθέταμε δική μας πρόταση, έχουμε ένα δικό μας σκεπτικό. Πάρτε παράδειγμα το Ευρωσύνταγμα. Όταν κατατέθηκε η πρόταση για να γίνει δημοψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα, κατατέθηκαν 4 προτάσεις. Μία του ΚΚΕ, μία του ΠΑΣΟΚ, μία του ΣΥΡΙΖΑ και μία νομίζω μεμονωμένη του κ. Αδριανόπουλου. Οι οποίες βέβαια κατατέθηκαν στη Βουλή, αθρίστηκαν και έγινε η συζήτηση και φυσικά απορρίφθηκε. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα τώρα, επειδή όλα στο δημοψήφισμα παραπέμπονται. Δημοψήφισμα πρακτικά για να γίνει με το σημερινό συσχετισμό δυνάμεων είναι αδύνατο. Χρειάζεται 180 βουλευτές, δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας που δεν το καταλαβαίνει αυτό. Άρα το να εναποθέτεις όλο το πρόβλημα, ακόμα και της μικρής ΔΕΗ, αλλά και γενικότερα της ΔΕΗ στο δημοψήφισμα, δεν κάνει και καθόλου καλό κατά τη γνώμη μας. Αυτό που χρειάζεται είναι να δυναμώσει η λαϊκή πάλι, να κινητοποιήσει συνολικότερα, να γίνει υπόθεση του κόσμου και να παλέψει όχι μόνο κατά του νομοσχεδίου για τη μικρή ΔΕΗ, αλλά συνολικά για την ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ που έχει γίνει μέχρι τώρα. Θεωρείτε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση ενός μετόπου 120 βουλευτών στο θέμα της ΔΕΗ αφορά κυρίως το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας? Δηλαδή προσπαθεί από τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξει ένα μέτωπο να αποτρέψει την εκλογή νέου Προέδρου, άρα και την διεξαγωγή προώρων εκλογών? Να σας πω, η τακτική και το τι σκέφτεται η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι δικό της θέμα. Αυτό που πρέπει να κρίνει ο λαός είναι με ποια πολιτική πάει ο καθένας. Και αυτό που έχει σημασία ιδιαίτερα τώρα για τη μικρή ΔΕΗ είναι να σκεφτεί ο κόσμος ότι αν τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιπολίτευση θέτει μόνο το θέμα της μικρής ΔΕΗ και όχι το σύνολο της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ, ας σκεφτεί τι θα κάνει αν θα πάει στην κυβέρνηση. Ήδη από τώρα δηλαδή απεμπολεί θέση για αποκλειστικά δημόσια ΔΕΗ. Και να ξεκαθαρίσω και κάτι ακόμα. Εμείς δεν συμφωνούμε με την κατάσταση που υπήρχε πριν, γιατί και κρατική που ήταν η ΔΕΗ δούλευε ουσιαστικά για τις μεγαλοεπιχειρηματίες και τα μονοπόλια. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Πεσινέ, όπου η Πεσινέ πλήρωνε κάτω από το κόστος και η Πεσινέ έκαιγε όσο ολόκληρη η Θεσσαλονίκη. Και τα λαϊκά νοικοκυριά πλήρωναν 100 φορές πιο πάνω. Λοιπόν, εμείς δεν συμφωνούμε. Εμείς πιστεύουμε ότι η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό. Μέσα στον καπιταλισμό δεν μπορεί να είναι κοινωνικό αγαθό. Θα είναι εμπόρευμα, είτε είναι κρατική, είτε είναι ιδιωτική. Αλλά βεβαίως μας ενδιαφέρει να παραμείνει στο δημόσιο και γιατί μπορεί το λαϊκό κίνημα να παλεύει από καλύτερες θέσεις και για μακροπρόθεσμα να μην έχεις να κάνεις με πολλούς απέναντι δηλαδή με ομίλους επιχειρηματικούς. Να μείνω λίγο στο θέμα του δημοψηφίσματος. Για πρώτη φορά, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα του Κόμματός σας, τον κύριο Κουτσούμπα, με τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα. Ανοίγει ένα διάβλο επικοινωνίας αυτό ή είναι κάτι τυχαίο? Τι διάβλο επικοινωνίας? Υπήρξε ένα συγκεκριμένο θέμα, πήρε τηλέφωνο, τι θα έκανε, θα το σηκώνε? Έγινε μια συζήτηση, ξεκαθάρισαμε ποια είναι η δική μας θέση και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμα. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε μια λογική ούτε παζαριού και για το δημοψήφισμα τους, ούτε και γενικότερα. Όλα είναι γνωστά στο φως και όχι κάτω από τα τραπέζια. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, τις καταθέτει. Εμείς λέμε λοιπόν δημονάς το δημοψήφισμα με αυτό το περιεχόμενο, συνολικό περιεχόμενο. Ας πάρουν απόφαση και ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες και η ΔΗΜΑΡ, αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν. Και ας επιλέξει και ο ΣΥΡΙΖΑ με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Εννοώ πολιτικά, συνολικά, ποια θέση δηλαδή θα υποστηρίξει. Μικρή ΔΕΗ ή συνολικά. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται, λέω πάλι, στη σφαίρα του. Κοινωνιακού. Όχι επικοινωνιακού. Γιατί ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να μαζευτούν 180 υπογραφές. Γίνεται μια τέτοιου είδους συζήτηση, αλλά ωστόσο ακόμα και αυτή η συζήτηση βοηθάει για να ξεκαθαρίσει και ο κόσμος τι λέει κάθε πολιτική δύναμη. Σε ό,τι αφορά το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση, εμείς έχουμε δηλώσει πάντα από θέση αρχής ότι δεν ψηφίζουμε κανέναν. Όποιος και να είναι. Δεν έχει σημασία το πρόσωπο. Γιατί είναι ένας θεσμός ο οποίος στην πραγματικότητα υπογράφει τους αντιλαϊκούς νόμους και την αντιλαϊκή πολιτική. Και επομένως η θέση μας είναι δεδομένη. Δεν πρόκειται να αλλάξει έτσι ή αλλιώς. Ούτε πρόκειται να μπούμε σε καμιά λογική παζαριού. Ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας? Δεν ψηφίζουμε κανέναν για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και ο νοών νοήτου.
Αυτή είναι η ιστορία. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να ανασυγκροτηθεί το λαϊκό κίνημα, τα συνδικάτα, να ξαναπάει ο κόσμος στα συνδικάτα, να υπάρξει μια ευρύτερη λαϊκή συμμαχία ανάμεσα στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους, στους επαγγελματίες κλπ. Όχι σε επίπεδο κορυφών, αλλά σε επίπεδο βάσης. Να ξαναγεννηθεί, θα έλεγα, και να πάρει μπροστά το λαϊκό κίνημα και να παλέψει για ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης που δεν είναι ούτε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ο δρόμος ο καπιταλιστικός που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα και που οδηγεί σε τραγικά αδιέξοδα κυριολεκτικά τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση, εκτός από το θέμα της ΔΕΗ, βάζει και πολλά άλλα κρίσιμα ζητήματα στην ατζέντα. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει ένα θερμό φθινόπωρο? Ποια θα είναι η αντίδραση των εργαζομένων? Ξέρετε, εμείς αποφεύγουμε τις βαρύγδουπες εκφράσεις. Μάχη των μαχών, ξέρω εγώ, η μητέρα των μαχών. Πόσες μητέρες έχουν τελικά? Εδώ, είτε είναι μια εκλογή είτε η άλλη, όλα θεωρούνται το άπανο. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Όπως επίσης θερμό φθινόπωρο, καυτό καλοκαίρι κλπ. Εμείς αποφεύγουμε, είμαστε πιο μετρημένοι. Εμείς προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε το λαό. Και στα συνδικάτα και παντού. Και του λέμε ότι αν θα αλλάξει κάτι και αν μπορεί να αλλάξει κάτι, είναι με το δικό του τον αγώνα. Κάποιοι άλλοι τα παραπέμπουν στην επόμενη κυβέρνηση. Στην πράξη δηλαδή. Υπονομεύονται οι αγώνες με αυτή την λογική. Περιμένουμε πότε θα αλλάξει η κυβέρνηση, η οποία βέβαια η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την ίδια πολιτική, με κάποιες παραλλαγές, όχι πάντα φιλολαϊκές, γιατί είναι δεσμευμένη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον δρόμο ανάπτυξη το καπιταλιστικό που υποστηρίζει. Εμείς θα προσπαθήσουμε και με τις ανακοινώσεις μας και με τη δουλειά μας, οι κομμουνιστές, τα στελέχη του κόμματος, οι φίλοι, οι οπαδοί, να κινητοποιήσουμε το λαό για να αντιπαλέψει αυτά τα μέτρα τα οποία έρχονται και να μην, θα έλεγα, να μην τον κοιμίζουν, περιμένοντας πότε θα έρθει κάποια κυβέρνηση η οποία υποτίθεται ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Κύριε Παφίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά.